Τον έχουμε στη γραμμή. Τη συνέντευξη θα την κάνουμε στα ελληνικά, στα κινέζικα. Καλησπέρα Κώστα Προύσαλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μου δίνεις το βήμα να ξαναευχαριστήσω τα παιδιά, το παιδί από τον Γκοτζίρα. Τον Γκοτζίρα, ένας είναι ο Γκοτζίρα, ένας είναι, ναι. Τεράστιος. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το εκπληκτικό σκίτσο που έκανε. Για όσους δεν γνωρίζουν, χθες το απόγευμα κάπου εκεί, ανέβασε από αυτά τα γνωστά σκίτσα του, τα εκπληκτικά που είναι πραγματικά μέσα στη φαντασία. Τον Κώστα Προύσαλη, έχει πάρει το κεφάλι του Κώστα και το έχει βάλει προφανώς στο σώμα του Μπρους Λι ή κάποιου αλλού, δεν ξέρω. Και έχει γράψει Προύσαλη. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι Κώστα Κινέζος, πάντως ως αρχηγός του Ηρακλή νομίζω ότι νιώθεις και πάλι χαρούμενος και ικανοποιημένος που παραμένεις για ακόμα μια σεζόν εδώ. Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα που ήθελα και εγώ να συνεχίσω να είμαι στον Ηρακλή και η διοίκηση και ο προπονητής, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση κάπου να στραβώσει. Φέτος ήμουν και υποχρεωμένος, αλλά ήθελα εις διπλού να μείνω στον Ηρακλή, γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τη διοίκηση και από τον κόσμο του Ηρακλή να στηρίξουν το τμήμα του βόλεϊ. Και θεωρώ με αυτά που λέει τα λίγα που ξέρω ότι είμαστε σε αρκετά καλό σημείο, ειδικά σε σχέση με πέρσι τέτοιο καιρό. Mm-hmm. Μιλάω για τη δημιουργία της ομάδας. Ναι, θα πάμε φυσικά και σε αυτό. Να υποθέσω ότι κράτησε λεπτά το να συμφωνήσετε, να τα βρείτε. Δευτερόλεπτα δεν ήταν θέμα διαπραγματεύσεων καθόλου. Μιλήσαμε, θέλαμε. Η επιθυμία ήταν κοινή και αυτό ήταν όλο. Τελείως, κατευθείαν, ναι. Γιατί όπως είπα, θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω. Η διοίκηση και ο προπονητής ήθελαν να μείνω, οπότε δεν υπήρχε κάποιο κόλλημα κάπου να κολλήσουμε. Mm-hmm. Και δεν θα κάνω την κλισέ ερώτηση πώς αισθάνεσαι που ξανά είσαι αρχηγός της ομάδος. Θα πω τι είναι τα πρώτα πράγματα που σκέφτεσαι για την επόμενη χρονιά. Τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Το μόνο όταν συμφωνήσαμε για το Μάκη, το μόνο που ήθελα ήταν να έρθουν τα ντέρμπι στην Μίκρα, να γίνει στο κλουβί και να τραγουδάμε όλοι μαζί το σύνθημα μετά από κάθε παιχνίδι, μετά από κάθε επιτυχία. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια που έχω ξαναγυρίσει στον Ηρακλή, η Μίκρα μας να είναι ένα πολύ ωραίο και δυνατό χειρό. Να είναι κλουβί, να μην μπορεί να περάσει εύκολα κάποια ομάδα από εκεί μέσα. Έτσι ακριβώς και το έχετε κάνει και πετύχατε και μεγάλες νίκες και φτάσατε και δύο φορές στο τελικό. Αυτό είναι μια δεύτερη σκέψη, δηλαδή να κάνουμε το τρίτη και φαρμακερί, καθώς ο Ηρακλής είτε για το League Cup είτε για το Κύπελλο, έτσι, γιατί είναι δύο οι τελικοί. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Όπως αν θυμάστε πριν τρία χρόνια τέτοια εποχή, πάλι καλοκαίρι που ξαναγυρίζω στον Ηρακλή, είχαμε πει ότι πρέπει να ξαναβάλουμε τον Ηρακλή στις πολύ καλές ομάδες του βόλεϊ, ψηλά στη βαθμολογία. Θεωρώ σε ένα σημείο το έχουμε καταφέρει, αλλά η Ηρακλής χωρίς κύπελα και τρόπαια και Champions League δεν είναι η Ηρακλής, είναι κάτι λείπει. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό σημείο. Ότι ναι, μεν υπάρχει απόσταση από τις δύο πρώτες ομάδες, αλλά δεν είναι χαοτική πλέον. Και από ό,τι είδες και παίζεις και στο τελικό. Ναι, εκεί είναι ένα μάτς. Το θέμα είναι να φτάσεις εκεί. Μισή βοήθεια θέλαμε παραπάνω για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Ένα κύπελο. Παρόλο που το budget ήταν τεράστια διαφορά μας από την άλλη ομάδα, δείξαμε ότι θέλαμε μια μπάλα, μια μισή βοήθεια μέσα στη χρονιά. Μισή βοήθεια, έτσι ακριβώς. Όταν χάνει σετ 25-27, όντως είναι μια μπάλα, έτσι, μια μισή. Δεν μπορείς να πεις ότι σου έλειπε κάτι φοβερό εκείνη τη στιγμή. Ήτανε να γίνει. Έχει παραμείνει και ο Γιάννης Ορφανός. Και νομίζω ότι η διοίκηση του Κυανόλευκου Βόλεϊ αποφάσισε να ανακοινώσει ιεραρχικά και να δώσει σημασία σε αυτές τις ανακοινώσεις, πρώτα τον προπονητή και μετά τον αρχηγό. Οπότε οι δύο πρώτες που έχουμε, Κώστα, είσαι εσύ και ο Γιάννης Ορφανός, και από εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Γνωρίζετε και πολύ καλά πλέον, έτσι. Προφανώς η διοίκηση ανανεώνει τον προπονητή και ο προπονητή διαλέγει τους παίκτες. Εδώ πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ καλή χημεία, θα έλεγα εγώ. Αυτό φαίνεται και στα αποθητήρια, όπως έχει μπει στα αποθητήρια και στις αποστολές όπως έχει έρθει μαζί μας, ότι πρώτα απ' όλα είμαστε οικογένεια. Και γι' αυτό, παρόλα τα προβλήματα που είχαμε και τις δύο χρονιές, δεν βγήκε κάτι προς τα έξω. Και στις χαρές μας και στη λειτουργία, ό,τι γινόταν μέσα στο γήπεδο, έμενε στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν έβγαινε κάτι προς τα έξω. Αυτό θεωρώ είναι μια επιτυχία μας. Γιατί έχουμε άλλες δύο ομάδες, στα πρώτα δύσκολα, να τα παρατάνε. Εμείς είμαστε στον Ηρακλή, ξέρουμε που είμαστε. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και του χρόνου
και είμαστε, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα δύσκολα. Και επειδή λες για δύσκολα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος κρατά την ομάδα ζωντανή, είναι ο κόσμος με την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Για κάποιους, το συζητούσαμε και με τον προπονητή σου πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή, όταν και ανανέωσε. Για κάποιους το νούμερο μπορεί να είναι μικρό, για άλλους μεγάλο. Εγώ θα πω ότι είναι πρωτοφανές για το συγκεκριμένο άθλημα να έχει δώσει 250 διαρκείας μέσα στο κατά καλό καιρό. Κοιτάξτε, το όραμα το δίνει η διοίκηση. Και ο κόσμος ακολουθάει. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να το λέμε, έχει αποδείξει ότι αγαπάει αυτό το τμήμα. Το τμήμα που έφερε επιτυχίες, έφερε δόξα, έφερε αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Απλώς το θέμα είναι πώς μπορούμε όλοι μαζί να το ξανακάνουμε και να το φτάσουμε εκεί ψηλά. Και όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει, παρόλο που το budget, αν ακούσεις νούμερο, μπορεί να σου φανεί χαοτικό, μέσα στο γήπεδο το έχουμε αποδείξει αυτό, δεν το συζητάω από κανέναν, ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές από τις άλλες ομάδες. Απλώς θέλει να γίνει λίγο καλύτερο σχεδιασμός και να είμαστε λίγο πιο πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα βοηθήσει αυτή τη διοίκηση. Το έχει κάνει, γιατί από ό,τι μίλησα χθες με τον πρόεδρο, το νούμερο που υπάρχει στα διαρκές αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό. Τέτοιο νούμερο πέρυσι δεν υπήρχε. Ναι. Και φυσικά εκτός από τον κόσμο, καλούμε και τους επώνυμους Ηρακλειδείς να σταθούν στην διπλασιακή διοίκηση με οποιαδήποτε μορφή, είτε με χορηγία, είτε ό,τι μπορούν. Γιατί το ξαναλέω και το εννοώ αυτό που λέω. Η διαφορά μας δεν είναι πλέον τεράστια. Δεν είναι όπως την πρώτη χρονιά που γυρίσαμε όλα τα παιδιά πίσω για να ξαναπάρουν τον Ηρακλή στο χάρτη του βόλεϊ. Είναι μικρές οι διαφορές και θέλουν η παραμικρή βοήθεια, η παραμικρή λεπτομέρεια. Τι να πω τώρα. Ένα μικρό πραγματάκι μπορεί να μας δώσει ένα τρόπο, ένα κύπελλο. Τόσο πολύ λείπει και από εμάς και από τον κόσμο του Ηρακλή και από τον πρόεδρο και από όλο τον συλλόγο. Όπως μας είπε ο προπονητής σου, πλέον ο Ηρακλής πάει σε ρόστερ με δύο ξένους. Και να βασιστεί σε ένα κορμό από πέρυσι και κάποιους καλούς προφανώς Έλληνες που θα εντοπίσει. Με αυτά που έχετε συζητήσει με την διοίκηση, χωρίς να θέλω να σου ζητήσω λεπτομέρειες φυσικά, να μας αποκαλύψεις πρόσωπα, τι ομάδα θα ήθελες και περιμένεις να δημιουργηθεί, Κώστα, για φέτος? Εγώ θα ήθελα μια γρήγορη ομάδα, και εκεί θεωρώ ότι κινούμαστε, δέλκτη, που να είναι καμικάζι όλα τα παιδιά. Να μπαίνουν σε οποιοδήποτε γήπεδο, να μην μασάνε και να τα δίνουν όλα. Και στο τέλος θα βλέπουμε τι έχουμε κάνει. Αυτός είναι ο στόχος. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Και θεωρώ ότι ήδη σιγά σιγά και από τις ανακοινώσεις που θα έρθουν για τις επόμενες μέρες θα δει ο κόσμος και ο φίλος του Ηρακλή ότι κινούμαστε σε σωστές βάσεις. Γιατί το μόνο εύκολο για τη διοίκηση είναι να χρεώσει το σύλλογο. Είναι το πολύ εύκολο στα λόγια να δώσει συμβόλαια. Να φέρνει και μετά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Να μην έχει να τους κλειώσει. Ενώ τώρα μιλάμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου, έχουμε μείνει τέσσερα παιδιά που είμαστε από πέρυσι ακόμα, υπάρχει ανοιχτό οικονομικό, αλλά θεωρώ ότι στις επόμενες 10-15 μέρες θα έχει κλείσει χρονιά. Και για τα ελληνικά δεδομένα, 10-15 Ιουλίου να έχει κλείσει χρονιά οικονομική προηγούμενη, είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα μπροστά. Το ξέρω και θα το πω και στον κόσμο να το ακούσει, γιατί το βόλι είναι ένα άθλημα που έχει πολύ μεγάλο κενό. Αν δεν έχεις εθνικές, αν δεν έχεις beach volley και τα λοιπά, που πέρασες από αυτό το στάδιο, κυρίως με τις εθνικές όλα αυτά τα χρόνια, με την εθνική, υπάρχει πολύ μεγάλο κενό. Δηλαδή, από Απρίλιο πάμε Οκτώβριο. Έτσι δεν είναι? Εκεί τι κάνει ο αθλητής? Από Απρίλιο, Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτέμβριο. Ναι, μέσα, okay. Μέσα... Για παιχνίδια μιλάω, ναι. Πώς μπορεί κάποιος να διατηρηθεί και να είναι αυτός που θέλει να είναι ο καλός εαυτός του για να βγάλει το 100%? Είτε με γυμναστή είτε με προπονητή. Εγώ έχω επιλέξει να γυμνάζομαι με γυμναστή όλο αυτό το διάστημα που δεν είναι σε ελληνικές ομάδες. Και γι' αυτό σε αυτήν την ηλικία θεωρώ ότι είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Την ηλικία δεν τη λέμε. Την ηλικία δεν τη λέμε. Δεν έχω να κρύψω κάτι, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το ξέρω. Είμαι όπως το ακούσα, είμαι 38 χρονών. Όποιος θέλει έρχεται στο γήπεδο να με δει, να με κρίνει. Όποτε δεν παίζω καλά, λέω δεν παίζω καλά. Όποτε παίζω καλά, λέω παίζω καλά. Εγώ αυτό θέλω. Εγώ δεν φοβάμαι την κριτική. Γι' αυτό θέλω να γυρίσω στον Ηρακλή. Δεν φοβάμαι την κριτική να έρθει κάποιον να μπει Κώστα σήμερα, δεν έχει καλά. Μαζί του είμαι, θα είμαι κι εγώ. Αλλά και αυτό να έρθει στο γήπεδο να μας υποστηρίξει και μας υποστηρίξει όπως πρέπει. Γιατί αυτό το σύνθημα με εμένα που μου αρέσει, όχι ο παδικό σύνθημα, είναι αν δεν μπορείς να μας υποστηρίξεις στα δύσκολα, μην μας υποστηρίζεις. Γιατί στα εύκολα
Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Όταν πάει η ομάδα καλά και είναι πρωταθλήτρια και τελικούς Champions League, όλοι είμαστε καλά. Οι μάγκες και τα... πώς να το πω τώρα, να είμαστε ραδιόφωνο. Οι κοχώνες χρειάζονται να βγουν στα δύσκολα. Τα κότσια. Άμπρα, ναι, πάμε, ναι, ναι. Για να το μεταφράσω κάπως αυτό που είπες στα ισπανικά. Εύχομαι και φέτος να μπορέσετε να δώσετε γούστα στον κόσμο και στη Μίκρα αλλά και στα εκτός έδρας και σε Final Four εφόσον τα καταφέρει η ομάδα και είναι πάλι εκεί. Είχα κάνει και μια ευχή προχθές με τον κύριο Ορφανό. Το εύχομαι ξανά, θα το πω και σε σένα ως αρχηγός του Ηρακλή, να μας αναγκάσετε να μπούμε σε αεροπλάνο και φέτος. Και μία και δύο φορές. Γιατί αν θα μας βάλετε σε αεροπλάνο, προφανώς κάτι καλό θα έχει γίνει για να πάμε κάπου αλλού. Και να μπορέσουμε να έχουμε μία χρονιά με ό,τι καλύτερο. Εγώ θέλω ένα τελικό κυπέλλο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω τον κόσμο μας. Δίπλα μας, αφήνει τα δύο τελευταία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξέρεις κάτι, μας δίνεις είδηση. Δεν ξέρω, το έγινε πρόπερση νομίζω στο Αλεξάνδριο, δεν έγινε. Τότε ήμουν στη Γαλλία. Ναι, ίσως στη Γαλλία. Θέλω έναν. Πριν τρία χρόνια. Είναι ειδικό εδώ μέσα και είναι ο οποίο θέλει αντίπαλο. Σα έρθει και η καρδιά να παίξουμε απέναντι. Δεν φοβάμαι κανένα. Ελληνικό στη θέλω. Κώστα, κάνουμε και ένα σχόλιο για το ελληνικό βόλιο. Γιατί πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξουν. Πόσοι θα είναι. Θα φύγει η ΑΕΚ και ο Εθνικός. Θα έρθει η Κοζάνη. Τι θα γίνει με το Φίνικα. Και υπάρχει και αυτό το οξύμορο που ξαφνικά ενώ δεν υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κατέβουν. Λένε πάμε σε πέντε ξένους, δηλαδή είναι λίγο ό,τι να είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ τώρα και που είμαι και στη Γαλλία και στο εξωτερικό και έχω πάει και σε Ολυμπιάδες και φαρκώνω πλανήματα και εμένα μου φαίνονται, τι να πω τώρα, λες και είμαστε σε τουρκομική χώρα. Στη Γαλλία, για να φανταστείς τώρα, ήδη οι ομάδες ξέρουν το πρόγραμμα τους. Ξέρουν πότε θα παίξουν, πότε έχουν διακοπές. Οι προπονητές πάνω σε αυτό στείλουν το πρόγραμμά τους. Οι παίκτες ξέρουν πότε θα κάνουν την κοιλιά τους, πότε θα αποδώσουν καλύτερα, τι στόχους έχουν, τι θα κάνουμε, κατάλαβες να σου πω. Και δεν είναι πολύ δύσκολο να οργανωθούμε. Είμαστε μια μικρή κοινωνία το βολί. Υπάρχουν άτομα που θέλουν να βοηθήσουν με νέες ιδέες και νέα οράματα, αρκεί να τα βοηθήσουν. Πιστεύω ότι ο ΠΑΣΑΠ, παρόλο που εγώ δεν είμαι μέλος του ΠΑΣΑΠ, από τον τελευταίο καιρό κινείται σε σωστές βάσεις. Υπάρχουν νέες απόψεις, νέα οράματα. Δεν γίνεται αυτό το ένας είμαι και αποφασίζω και κάνω ό,τι θέλω. Και σε αυτό που είπες ότι δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα κατέβουν, τι θα κάνουμε, εδώ αξίζουν και συγχαρητήρια να δώσουμε και στη δίκη του Ηρακλή. Που σου είπα, έχουν μείνει 4 παιδιά από τα 14 τα περσινά να τελειώνει η οικονομικά η χρονιά. Και βλέπεις ότι υπάρχει σε αυτά τα στενά οικονομικά πλαίσια, χωρίς το μεγάλο χορηγό, βλέπεις ότι οι άνθρωποι προσπαθούν. Και είναι ήταν τους λόγους αυτός ότι εγώ ανανέωσα πιο γρήγορα από ότι κανονικά θα γινότανε. Mm-hmm. Γιατί ήθελα να μπω μπροστά, να στηρίξω αυτή τη διοίκηση και να τους πω εντάξει, okay, υπάρχει κάτι από πέρυσι, αλλά δεν πειράζει. Το βάζουμε στην άκρη και πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Εύχομαι να το δημιουργήσετε ολόψυχα. Θα τα λέμε μέσα στη σεζόν, είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστώ Κώστα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Προύσαλη, τον αρχηγό του Ηρακλή που παραμένει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην επιστροφή του, γιατί είναι και άλλα χρόνια που έχει παίξει στην ομάδα, έχει κατακτήσει και double το 2012 και πρωτάθλημα και κύπελο.